εισάγεται από εμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόγραμμα του ιστορικής προβολής του έτους 2023. Αυτό είναι μια συνέχεια του έτους 2022 με καλύτερες προοπτικές και συνθήκες. Εκτιμώ πάντοτε τις νέες συνθήκες, την καινοτομία και φυσικά τον τρόπο που θα προσελκύσουμε τους επισκέπτες, τουρίστες δηλαδή, στον τόπο μας. Για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος, όπως και κάθε χρόνο από τότε που αναλάβαμε, λάβαμε υπόψη τις απόψεις των φορέων, τις απόψεις των Δήμων, όσοι τουλάχιστον μας απήντησαν, δηλαδή στείλαμε έγγραφο, στο οποίο ζητούσαμε να μας πούνε τα σχέδιά τους, ώστε να υπάρχει μια ταύτιση και να υπάρχει μια σύμπνοια στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος των νησιών μας. Έτσι λοιπόν και φέτος, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η διαδικασία και αφού συγκεντρώσαμε τις απόψεις και τα προγράμματα όσων μας έστειλαν, συνεχίσαμε και το καταθέτουμε, όπως είπα, την Τετάρτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε, όπως είπα, και από τα όργανα της, διασυλλογικά όργανα της περιφέρειας και κυριότατα πρέπει να τονίσω ότι κάθε δράση έχει την έγκριση του ΕΟΤ, πρέπει να έχει την έγκριση του ΕΟΤ. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα που θα έχουμε το 2023. Ελπίζω και με ευελπιστώ να ψηφιστεί, να το δουν οι συνάδελφοι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει, επαναλαμβάνω, τις δυνατότητες του και θα βοηθήσει σίγουρα την ανάπτυξη των νησιών μας. Τι προϋπολογισμό έχει, κύριε Νύχτα, και πώς θα γίνει η κατανομή? Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει προϋπολογισμό συνολικού 550.000 ευρώ. Είναι στη γενική ομπρέλα που αφορά τις δράσεις για όλη την περιφέρεια 250.000 και 100.000 αναπεριφερειακή ενότητα. Αυτό έγινε για να, αφού λάβαμε υπόψη, όπως προηγουμένως, τις γενικότερες ανάγκες των νησιών μας και φυσικά και τις κατατόπους γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, ώστε κάθε νησί, αφού μας πει τι ακριβώς θέλει να κάνουμε, να το αφουγκραστούμε και να βοηθήσουμε σε μια κατεύθυνση που μας προτείνεται. Όπως παραδείγματος χάρη, η Σάμος έχει κάποιες άλλες προτάσεις που λέει ότι εμείς θέλουμε να γίνει μια προβολή σε κάποιες χώρες οι οποίες έρχονται και επισκεπτούνται τον τόπο μας. Η Λέσβος έχει άλλες ιδιαιτερότητες, η Καρία έχει άλλες, η Σάμος έχει άλλες, όπως προηγουμένως, η Χίος έχει άλλες και η Λίμνος φυσικά έχει άλλες. Πρέπει να πω εδώ ότι πήγαμε αρκετά καλά πέρσι, έχω όλα τα στατιστικά στοιχεία, θα τα καταθέσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα έχουμε στείλει ήδη όλους τους συμβούλους και έτσι ξέρουμε περίπου πώς πήγε η, πολύ καλά, μάλλον όχι περίπου, πώς πήγε η χρονιά και κυριότατα η σχέση της με το 21, με το 20 και το 19. Βρισκόμαστε περίπου στα επίπεδα το 19. Η φιλοδοξία μας είναι φέτος να είναι μια διαφορετική, πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι.